Με αυτό το τετράτροχο ποδήλατο, δύο μαθήτριες του Γυμνασίου Μαλίων αποφάσισαν να απολαύσουν τη βόλτα τους στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης, παρά τις συστάσεις των καθηγητών και τον κανονισμό της σχολικής εκδρομής, η οποία όμως εξελίχθηκε σε περιπέτεια, καθώς έπεσαν στη θάλασσα κοντά στο Λευκό Πύργο. Εκεί αφήσαμε τα παιδιά για μία ώρα, δηλαδή από τις 12 μέχρι 1 και 4, γιατί θέλανε να βγάλουν φωτογραφίες στις ομπρέλες, στο Λευκό Πύργο. Εγώ έδωσα την εντολή να είναι μία ώρα μόνο, γιατί επειδή είναι μικρά τα παιδιά, να μην έχουμε παρατράγουδα, που δυστυχώς είχαμε. Πηγαίναμε κανονικά στην πορεία μας. Σε ποια πορεία πηγαίναμε, αλλά εφόσον δεν μας είπε αυτός που μας τα νοικίασε τα ποδήλατα, πώς να τα χειριστούμε και σε ποια λωρίδα πρέπει να είμαστε. Ναι. Ήμασταν 3 μέτρα μακριά από το νερό. Στο σημείο υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Τα δύο ανήλικα κορίτσια κατάφεραν να βγουν μόνα τους από τη θάλασσα και έτσι αποφεύθηκαν τα χειρότερα, με τα ίδια να μας περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν. Βγήκα εγώ αμέσως, η άλλη κοπέλα... Εγώ έκατσα 15 λεπτά εκεί πέρα, μπορούσα να κολυμπήσω, δεν ήταν ότι πνιγόμουν ή κάτι τέτοιο. Προσπαθούσα να ψάξω τα πράγματα τα οποία, γιατί πέσαν και πράγματα μαζί με το νερό. Δόξα τω Θεώ που ήταν μέχρι εκεί και δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης με το διευθυντή του γυμνασίου, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των κοριτσιών, να μας περιγράφει τη μεγάλη κινητοποίηση που υπήρξε. Κάποια στιγμή, για άγνωστο λόγο, δεν πιάσανε τα φρένα. Κακώς βέβαια που πιάσανε, διότι θέλω να πω εδώ ότι στον κανονισμό της εκδρομής έχουν βάλει και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να μην γίνονται. Τέλος πάντων, παράκουσαν τις εντολές. Κακώς βέβαια και ο άνθρωπος που τα νοικίασε, δηλαδή πέρα από την ρητή απαγόρευση την οποία είχαμε δώσει εμείς, και αυτός τα νοικίασε, κακώς τα νοικίασε. Και ποδήλατο. Γιατί να πάρει μικρό παιδάκι ποδήλατο μέσω δρόμο? Τι ξέρει από οδήγηση? Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και να αποφεύγουν τέτοιες ενέργειες. Δεν ρίχνω ευθύνη στους καθηγητές, αλλά έπρεπε να μην πάρθουν τα ποδήλατα. Εντάξει, ευτυχώς που δεν παθάνε τίποτα. Ο νόμος θα μας πει, άμα ο νόμος το αφήνει αυτό, να το πάρει το παιδί. Και εφόσον επιτρέπεται στην εκδρομή που θα πάει. Όπως υποστηρίζουν οι μαθήτριες, υπήρξε κάποιο πρόβλημα στα φρένα, με συνέπεια το τετράτροχο ποδήλατο να πάρει κλίση και να πέσουν στο θερμαϊκό. Για καλή τους τύχη, γνώρισαν κολύμπι. Εγώ που είχα το τιμόνι, μπορούσα να το γυρίσω. Δηλαδή, όταν έβλεπα ότι χάναμε τον έλεγχο, προσπαθούσαμε να γυρίσουμε το τιμόνι, αλλά όλο το βάρος είχε πάει στη δεξιά μεριά, οπότε ήταν ήδη αργά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Φρενάραμε, βάλαμε και τα πόδια μας κάτω, αλλά δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τίποτα. Την ίδια ώρα, έντονο προβληματισμό προκαλεί η ενοικίαση δίκυκλων και άλλων μέσων μεταφοράς σε ανήλικα παιδιά, ζήτημα το οποίο επανέρχεται για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο, με τον Γιάννη Σέγκο να στέλνει τα δικά του μηνύματα προς τα συναρμόδια υπουργεία. Χτες ήμασταν τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα, θα μπορούσε κάλλιστα να είχαμε πνιγμό και οφείλει η πολιτεία να προστατεύσει τα παιδιά μας. Σε εκείνο που πρέπει να γίνει άμεσα λοιπόν είναι ενημέρωση με κοινή υπουργική απόφαση όλων των ομοσπονδιών ενοικιαζόμενων μέσων αναψυχής οποιουδήποτε είδους περί μη ενοικίασης σε παιδιά ανήλικα ή όποιος ζητάει να επιδεικνύει τα ταυτότητα κτλ. Γιατί χτες, κατά πληροφορίες, ενοικιαστής που είδε τα παιδιά και πρωτοπήγαν δεν ενοικίασε εφαρμόζοντας τον νόμο, ενώ ο δεύτερος ενοικιαστής ενοικίασε όχημα στα ανήλικα παιδιά με αποτέλεσμα να διατρέξουν αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο.